Λίβανος από το Τζεμπ Λεμπάν, που σημαίνει άσπρο βουνό. Όνομα που μοιάζει άστοχο, μια και η μικρή αυτή χώρα με τη μεγάλη ιστορία έχει συνδέσει την τύχη της με τη θάλασσα. Εδώ και 5.000 χρόνια, καράβια φορτωμένα με όλα του κόσμου τα αγαθά πάνε και έρχονται στα λιμάνια του Λιβάνου. Τα ανταλλάσσουν με μετάξια, μπαχάρια και αρώματα φερμένα από όλη την Ανατολή. Και από εκεί να ξαναφεύγουν για να τα διακινήσουν στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη και αργότερα στο νέο κόσμο. Πολύτιμα αγαθά, περιζήτητα, που πάντα έφερναν κέρδος σε εκείνους που τα εμπορεύονταν. Ένας μεγάλος στόλος συνέδεε τη Βίβλο με το Δέλτα του Νείλου. Ένα αέναο πηγενέλα ανάμεσα στα λιμάνια που ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας στιγμές του Αιγυπτιακού πολιτισμού. Στις ακτές της Φινίκης και στα νησιά του Αιγαίου, οι πρωτοφίνικες και οι πρωτοέλληνες κατασκευάζουν πλοία και αναπτύσσουν την ναυτιλία 2.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, για να αποδειχτεί ότι είναι το ίδιο δραστήριο με τους επιγόνους τους. Οι δύο λαοί είναι οι αδιαμφισβήτητοι προτεργάτες της ανάπτυξης των ανταλλαγών στην περιοχή αυτή της Μεσογείου. Οι δημιουργοί ενός ενιαίου οικονομικού χώρου στην ανατολική πλευρά της. Εδώ όπου όλα ανταλλάσσονται. Αντικείμενα, τεχνικές, τέχνες, διπλωματικά μηνύματα και φυσικά άνθρωποι. Μια κοσμοπολίτικη κουλτούρα, αποτέλεσμα της όσμωσης των πολιτισμών, που αναπτύσσονται στα παράλια και στις νησιωτικές περιοχές της γωνιάς αυτής της Μεσογείου. Je pense que si l'on veut réellement comprendre les relations entre le Liban et la Grèce, ou la Grèce et le Liban, il faudrait peut-être envisager d'abord leur configuration géographique qui est assez similaire. Des pays d'abord pauvres du point de vue du sol, extrêmement montagneux, de petites plaines et une ouverture sur la mer. C'est ce qui fait que ces deux pays ont eu une vocation maritime très tôt, et ouvert sur cette portion de la Méditerranée orientale, une portion extrêmement riche, n'est-ce pas, en cumul culturel, eh bien, on a l'impression que les deux peuples ont eu un destin commun. Στην αρχή της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., ίσως και νωρίτερα, κάνει την εμφάνισή του ένα νέο τύπου πλεούμενο. Έρχεται από το Αιγαίο. Είναι ελαφρύ και κινείται και με κουπιά και με πανιά. Η καρίνα και η πλώρη του το βοηθούν να αντέχει καλύτερα στους φοδρούς θαλάσσιους ανέμους. Είναι ο πρόγονος των φινικικών, των ελληνικών και αργότερα των ρωμαϊκών πλοίων. Αυτό το πρώτο πραγματικά κατάλληλο μέσο για θαλασσινά ταξίδια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της ιστορικής εξέλιξης της περιοχής. Οι Φίνικες ταξίδευαν συχνά από τη Σιδώνα στην Κρήτη, παρόλο που το ταξίδι αυτό ήταν επικίνδυνο. Ταξιδεύουν νύχτα, αλλά το δρόμο δεν τον χάνουν, γιατί έχουν ανακαλύψει τα μυστικά της πλοήγησης. Ο πολικός αστέρας, το λαμπρό αστέρι του Βοριά, φροντίζουν να βρίσκεται πάντα στα δεξιά της πρίμνης τους. Οι σπουδαίοι αυτοί ναυτικοί θα συναντήσουν τους Έλληνες στην Κρήτη για να τους πουλήσουν αγαθά. Οι δύο λαοί θα ανακαλύψουν πολλά κοινά σημεία. Το εμπορικό δαιμόνιο, την ναυτική τέχνη, τη φιλοξενία, αλλά και τον πόνο της ξενιτιάς. Ίδιες χαρές και βάσανα που ακόμη και σήμερα κρατούν. Quand on échange de la matière, quand on fait du commerce, nécessairement, il y a des liens autres, il y a des liens culturels, il y a des liens spirituels, il y a des liens matrimoniaux. Et ceci est très important pour montrer que on ne fait pas uniquement du commerce pour le commerce, mais avec le commerce, il y a tout un ensemble d'échanges humains qui se font. Πριν τους Φίνικες, ήρθαν εδώ στην περιοχή της Βίβλου οι Χαναναίοι, οι πρόγονοί τους, περί τα μέσα της 4ης π.Χ. χιλιετίας.
κοσμοπολίτες ναυτικοί κι αυτοί, δεν δυσκολεύτηκαν να ανακατευθούν με τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Από αυτούς φαίνεται πως άκουσαν πρώτη φορά για τη μεταθάνατο ζωή. Μέσα σε 1000 χρόνια, οι Χαναναίοι απλώθηκαν στη Σιδώνα και έπειτα στην Τύρο. Les Cananéens sont un peuple qui est issu des grandes peuplades sémitiques venues probablement d'une région très fertile située entre l'Irak et l'Iran, qu'on appelle les montagnes du Zagros. Et les Cananéens tirent leur nom du verbe sémitique ancien, qui veut dire sédentaire, c'est-à-dire qu'ils se sont accrochés, qu'ils ne sont plus nomades, mais qui sont devenus sédentaires au 4e millénaire avant Jésus-Christ, sur la côte de la Méditerranée orientale qui va de Ougarit à Shamra, en Syrie, jusqu'à Gaza, en Palestine. Η ανάγλυφη σαρκοφάγος του βασιλιά της Βίβλου Αχιράμ ανακαλύφθηκε το 1923. Αν σήμερα ξέρουμε τον Αχιράμ, είναι γιατί η μνήμη του διατηρήθηκε χάρη στο γραπτό λόγο για 3.300 χρόνια περίπου. Μια επιγραφή που την περιβάλλει μας πληροφορεί ότι ο Ιτομπάλ, ο γιος του, έφτιαξε τη σαρκοφάγο για να τοποθετήσει εντός της τον νεκρό βασιλιά πατέρα του. Μια άλλη επιγραφή προειδοποιεί τον πιθανό ιερόσυλο που θα τολμήσει να πειράξει τον τάφο ότι θα τον βρει αιώνια δυστυχία. Οι επιγραφές αυτές όμως διέσωσαν κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Αποτελούν ένα από τα πρώτα δείγματα αλφαβητικής γραφής στην ιστορία της ανθρωπότητας, αφού περιλαμβάνουν τα 19 από τα 22 γράμματα του φοινικικού αλφαβήτου. Comme a dit Maurice Dunant, un des grands archéologues, le fait est qu'on ne, personne ne peut ni ajouter ni retrancher une lettre actuellement. C'est une invention vitale et essentielle pour toute l'humanité. Ο Κάδμος, ο μυθικός βασιλιάς της Θήβας, γιος του βασιλιά της Τύρου Αγίνωρα, όταν ίδρυσε την πόλη, δίδαξε στους βιωτούς το αλφάβητο και τη μεταλλουργία. Πόσο μπορεί να απέχει ένας μύθος από την αλήθεια? Ίσως οι Φοίνικες να προσέφεραν το αλφάβητο στους Έλληνες και αυτοί με τη σειρά τους το προσάρμοσαν στις ανάγκες της γλώσσας τους. Μετέτρεψαν δηλαδή κάποια σύμβολα σε φωνήεντα και πρόσθεσαν τα γράμματα φι, χι και ψι. Προνόμιο των ιερέων, των βασιλιάδων και των καλλιτεχνών ήταν η χρήση του γραπτού λόγου μέχρι τότε. Η σχέση του φοινικικού πολιτισμού με τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο, μόλις που αχνοφαίνεται μέσα από την ομίχλη του μύθου της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία. Η όμορφη κόρη του βασιλιά της Τύρου Αγίνωρα ανέβηκε παιχνιδιάρικα στην πλάτη του μεταμορφωμένου σε τάβρο Δία για να του περάσει στα κέρατα ένα λουλουδένιο στεφάνι. Τότε ο Δίας Ταύρος, με ένα σάλτο πάνω από τη θάλασσα, βρέθηκε στην Κρήτη. Από την ένωσή του με την Ευρώπη προέκυψε ο Μίνωας. Ο Κάδμος, αδελφός της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα από τη Φοινίκη αναζητώντας την. Έτσι βρέθηκε στην περιοχή της Θήβας, όπου ίδρυσε την ομώνυμη πόλη. Βίβλος, η αρχαιότερη πόλη του Λιβάνου, μια από τις αρχαιότερες του κόσμου. Ίσως η πρώτη πόλη στον κόσμο που χτίστηκε από πέτρα. Στην ευρύτερη περιοχή της βρέθηκαν ίχνη νεολιθικών εγκαταστάσεων ηλικίας 10.000 χρόνων. Ίσως εδώ να ναυπηγήθηκε το πρώτο εμπορικό καράβι που ταξίδεψε στην Αίγυπτο κάπου 6.000 χρόνια πριν, και μετά να ακολουθήσουν κι άλλα κι άλλα και να γίνει η Βίβλος κέντρο διανομής των αγαθών που παράγονταν στην Αίγυπτο και κυρίως του παπύρου.
Et les Égyptiens qui ne connaissaient pas ce genre de vaisseau l'ont appelé Giblit, c'est-à-dire le navire qui vient de Gebel. Le nom de Gebel, Jeb'il, est probablement formé de deux mots. Jeb, qui veut dire le puits, et il, le dieu. C'est le puits de Dieu. Il existe toujours, ce puits, à Byblos. Les Grecs et les Égyptiens ont permuté le terme « gay » en « b ». C'est devenu « bubble ». Puis les Grecs ont ajouté « os » et c'est devenu « biblos ». Et bien sûr, comme les Égyptiens ont nommé le navire qui partait de Gebel, Giblit, parce qu'ils ne connaissaient pas le grand navire, les Grecs ont donné le nom du papier de papyrus que les habitants de Byblos fabriquaient pour l'écriture, le nom de Biblion. Et c'est comme ça que tout ce qui a trait actuellement au livre, depuis la Bible jusqu'à la bibliographie, la bibliothèque, etc., vient de la ville, du nom de la ville de Byblos. Ο κέδρος είναι το εθνικό σύμβολο του Λιβάνου. Ο βασιλιάς Σολομώντας του Ισραήλ χρησιμοποίησε το ξύλο τους για να χτίσει τον περίφημο ναό του. Τους είχε λάβει ως δώρο από το βασιλιά της Τύρου Χιράμ. Ο Χιράμ του έστειλε και ειδικευμένους τεχνίτες που βοήθησαν στην κατασκευή του ναού, αλλά και στη δημιουργία ενός ισχυρού στόλου. Η αποψήλωση των δασών συνεχίστηκε από τότε αδιάλειπτα ως τις μέρες μας, αφού οι κέδροι απετέλεσαν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία στόλων από τους ανά τους αιώνες κατακτητές της περιοχής. Σήμερα, οι κέδροι έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος. Απομένουν περίπου 400 δέντρα, μερικά από τα οποία έχουν ηλικία άνω των 1000 ετών. Η Φινίκη αποτελούσε πάντα το σταυροδρόμι ανάμεσα σε δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, την Περσική και την Αιγυπτιακή. Η σημαντική αυτή γεωγραφική θέση αποτέλεσε τη βασική αιτία δημιουργίας έντονης ναυτικής ζωής στις φινικικές ακτές. Στη μακρά διάρκεια ύπαρξης του φινικικού πολιτισμού, μικρά κράτη εμφανίζονται, κυριαρχούν και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Ο λόγος άγνωστος. Πρώτα εμφανίζεται η Ουγγαρίτ, έπειτα η Βίβλος, στη συνέχεια η Σιδώνα και γύρω στο 1000 η Τύρος. Σουρ θα πει βράχος. Η αρχαία Τύρος είναι η βασίλισσα των υδάτων και των θαλασσών. Οι πρώτοι που έκαναν το γύρο της Αφρικής ήταν ναυτικοί από την Τύρο. Από εδώ ξεκίνησαν για να ιδρύσουν την Καρχιδόνα, την Ουτίκ και το Κάντιξ. Υπολογίζεται με βάση τον Ηρόδοτο ότι η πόλη ιδρύθηκε 28 αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού. Ο Αριστοτέλης βεβαιώνει ότι οι πρώτοι Φίνικες που έφτασαν στα Ιβηρικά παράλια ανταλλάξανε λάδι, βότανα και πραμάτιες με τόσο πολύ ασήμι που δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν παρά με κίνδυνο να βουλιάξουν από το βάρος τα καράβια τους. Τι σκαρφίστηκαν λοιπόν οι δαιμόνοι οι έμποροι? Πέταξαν όλα τα μεταλλικά σκεύη και τα αντικατέστησαν με ασημένια που έφτιαξαν επί τόπου. Ακόμα και τις άγκυρες πετάξανε και στη θέση τους έβαλαν ασημένιες. Προστάτης της Τύρου και της Καρχιδόνας ήταν ο θεός Μελκάρθ. Προς τιμή του έκτισε ναό ο βασιλιάς Χιράμ, γράφει ο Ηρόδοτος, ο οποίος μας πληροφορεί και για τις ομοιότητες του Μελκάρθ με τον ημίθεο Ηρακλή. Ο Μέγας Αλέξανδρος γνώριζε τη φήμη του θεού όταν έφτασε έξω από την Τύρο. Αποφάσισε λοιπόν να ζητήσει να θυσιάσει στο ναό του, ώστε να μπορέσει να καταλάβει ανέμακτα την απόρθητη πόλη. Οι κάτοικοι της αρνήθηκαν να ανοίξουν τις πύλες και του υπέδειξαν έναν άλλο ναό που βρισκόταν στα περίχωρα. Ήταν η πρώτη σοβαρή αντίσταση που συνάντησε ο Μακεδόνας βασιλιάς, ο οποίος είχε καταλάβει τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Parce que les cultes anciens, à part les cultes à mystère, c'est-à-dire les cultes initiatiques où seulement des initiés pouvaient entrer, assister au culte. Généralement, ces cultes étaient ouverts. Ce qui a amené Alexandre à faire le siège de Tyr
et à occuper Tyr, c'est tout simplement qu'il avait en vue d'arriver jusqu'en Égypte pour être reconnu comme le fils du dieu Amon. La seule ville qui ne l'a pas reçue fut Tyr, parce que Tyr se considérait un peu comme aussi une ville capitale d'un empire et qu'elle ne pouvait pas quand même ouvrir comme ça à des envahisseurs, même s'ils étaient les Sidoniens considéraient les Grecs comme des amis, mais les Tyriens non. Ο νεαρός στρατιλάτης προχώρησε σε πολιορκία της Τύρου. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, είδε στον ύπνο του ένα σάτυρο. Ανήσυχο ζήτησε αμέσως χρησμό για τη σημασία του ονείρου. «Είναι απλό», του απάντησε ο Μάντης. «Σα Τύρος σημαίνει η δική σου Τύρος». Πράγματι, μετά από πολύμηνη πολιορκία, κατάφερε αυτό που δεν είχε καταφέρει ο Ασσύριος αυτοκράτορας Ναβουχοδονόσορ εκατοντάδες χρόνια πριν. Κατασκεύασε μια λουρίδα γη στον Ισθμό, μετατρέποντας το νησί πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η πόλη σε Χερσόνησο. Έτσι μπόρεσε να μεταφέρει τους πολιορκητικούς πύργους κάτω από τα τείχη της πόλης. Ύστερα από 7 μήνες, η Τύρος έπεσε. Ο Αλέξανδρος στάθηκε σκληρός απέναντι στους κατοίκους της. 7.000 θανατώθηκαν, 2.000 νέοι σταυρώθηκαν και 30.000 πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Μετά την κατάκτηση της πόλης από το Μέγα Αλέξανδρο, κέντρο λατρείας του Αδόνιδος και της Αστάρτης, της Αφροδίτης των Φινίκων, γίνεται η Νάν Ελ Κέλ, ο ποταμός του Σκύλου, ο ποταμός Λύκος των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Άδωνης είναι το παιδί της αιμομιχτικής σχέσης του βασιλιά Κινήρα και της κόρης του Μύρθας, η οποία λόγω του αμαρτήματός της μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Μητέρα του Άδωνη ήταν ένα δέντρο. Η ομορφιά του απαράμιλη και η Αφροδίτη τον ερωτεύτηκε παράφορα. Κάθε χρόνο ο θεός της ομορφιάς επιστρέφει σε αυτά τα μέρη για να κυνηγήσει παρά τις διαμαρτυρίες της Αφροδίτης που προσπαθεί να τον εμποδίσει. Κυνηγώντας ο Άδωνης τραυματίζεται από έναν κάπρο κοντά στην πηγή του ποταμού που φέρει το όνομά του. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Άρης μεταμορφώθηκε σε κάπρο και πλήγωσε θανάσιμα τον Άδωνη που βρίσκει καταφύγιο σε μια σπηλιά και οι σταλαγματιές του αίματός του γίνονται κόκκινες ανεμόνες και βάφουν κόκκινα τα νερά του ποταμού. Ο Δίας του επέτρεψε κάθε 6 μήνες να επιστρέφει στην αγαπημένη του. Γι' αυτό κάθε άνοιξη ανθίζουν κόκκινες ανεμόνες που συμβολίζουν τον ερχομό του στη γη. On continue, par exemple, jusqu'à nos jours, chrétiens et musulmans, à aller visiter des temples qui sont complètement détruits. Je prends l'exemple du temple d'Aphrodite à Afka. Aphrodite, évidemment, a été christianisée et elle est devenue l'équivalent de la Vierge. Et comme c'est une divinité de la fécondité cosmique, la fécondité des âmes, la fécondité des troupeaux, la fécondité de la végétation, la fécondité de la nature, eh bien jusqu'à nos jours, des femmes chrétiennes et musulmanes vont allumer des cierges, mettre de l'encens, mettre un ruban sur l'arbre à côté de cet endroit pour demander la grâce de ce que eux pensent être leur saint, ou leur patron, alors que le substrat, le fond, n'est-ce pas, c'est cette vieille divinité, justement, qui a été amenée et qui a été, donc, amenée sous son titre grec, mais qui a plaqué, qui s'est plaqué sur une vieille divinité de la fécondité qui est l'Astarté phénicienne. Σε μια σικιά ριζωμένη στα τοιχώματα του ναού, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, διατηρώντας την ειδωλολατρική παράδοση, κρεμάνε κομμάτια από τα ρούχα των αρρώστων
για να ξορκίσει ο ωραίος Θεός το κακό. Πεκά σημαίνει κοιλάδα. Μπαλμπεκ σημαίνει κοιλάδα του Μπαλ. Στα σημητικά σημαίνει κύριος της Μπεκά. Το όνομα του Μπαλ είναι συροφινικικό. Υπάρχουν μύθοι που αναφέρουν πως ο Αδάμ έζησε στην περιοχή και πως στο χώρο της Μπαλμπεκ ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Ο πλούτος της περιοχής οφείλεται στους Φοίνικες εμπόρους που εγκαταστάθηκαν εδώ πολύ πριν από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Baalbek, donc, c'est la ville importante phénicienne du centre de la Beka, parce qu'elle contrôlait le commerce du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Et c'est devenu une ville religieuse très, un centre religieux très important. Et les Phéniciens ont construit un important temple au dieu Baal. Quand les Romains sont arrivés et qu'ils ont occupé toute la région, après 64 avant Jésus-Christ, ils ont décidé d'édifier à la place de ce grand temple phénicien un temple qu'ils ont dédié au Baal héliopolitain, parce que pour eux, Baal était l'équivalent de Jupiter. Αφιέρωσαν τον Baalbek στον Baal, το θεό της φωτιάς. Την εποχή των Σελευκηδών ονομάστηκε Ηλιούπολης. Ταύτισαν τον ήλιο με τον Χαντάντ, ένα συριακό θεό, κύριο του ουρανού. Αργότερα η περιοχή έγινε το κέντρο λατρείας της θεϊκής τριάδας, του Δία Ηλιοπολίτη, με τον οποίο ταυτίστηκε ο Μπαάλ, της Αφροδίτης Αστάρτης και του Ερμή. Ο μεγάλος ναός του Δία χτίστηκε από τους Ρωμαίους τον 2ο και στις αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο ναός του Βάκχου πήρε την ονομασία του από το βουκολικό διάκοσμο της οροφής του. Λέγεται πως ήταν αφιερωμένο στην Αφροδίτη, ήταν αφιερωμένο στον Άδωνη. Εδώ ο Νέρον έχτισε τον εξαόροφο βωμό του Μπαάλμπεκ. Ο βωμός του Νέρονα χτίστηκε στην αυλή του ναού του Δία, όχι του Βάκχου, και υπάρχουν τα θεμέλια και η ανοδομή. Το εξάγωνο στην αυλή συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία, τον ήλιο και το φεγγάρι. Τελετουργικός χώρος ίσως μυστικών τελετών που γίνονταν στους υπόγειους χώρους του ναού του Δία. Μετά την καθιέρωση του χριστιανισμού, καταργήθηκε η ειδωλολατρία. Τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, κτίστηκε η βασιλική στην αυλή του ναού του Δία και ισοπεδώθηκε ο μεγάλος βωμός του Νέρονα. Les Cananéens ont découvert qu'il y avait une vie après la mort et c'est comme ça qu'ils ont découvert Dieu. Ils ont découvert une force transcendantale qu'ils ont appelée El. Elle, c'est un nom propre qui veut dire Dieu. Et ils lui ont créé un petit sanctuaire qu'ils ont appelé Beit. Beit, qui veut dire maison. La maison de Dieu est devenue Beit-il, qui a donné dans les langues étrangères le Beit-il, c'est-à-dire là où se trouve Dieu. Ce Dieu unique a eu plusieurs facettes. Celle du procréateur, celle de l'engraisseur de la terre, celle du guérisseur, celle de la nature qui meurt et qui ressuscite. Une de ces facettes est personnifiée dans ce qu'on appelle le dieu Eshmoun. Ο Θεός γιατρός που δίνει ζωή. Ο Θεός που λατρεύτηκε στη Σιδώνα και που προς τιμήν του χτίστηκε λαμπρός ναός τον 8ο αιώνα π.Χ. Στο πρόσωπο του Εσμούν
αναγνώρισαν οι Έλληνες τον Ασκληπιό και του έδωσαν το όνομα του δικού τους θεραπευτή Θεού. Εδώ στο ναό του έλουζαν τα παιδιά σε δεξαμενές με ιαματικό νερό, καθιερώνοντας έτσι την πρώτη μορφή υδροθεραπείας στον κόσμο. Μια τελετουργία που διατηρήθηκε ως την εμφάνιση του χριστιανισμού και ίσως και μετά την επικράτησή του. Σάιντα σημαίνει ψάρεμα. Η θάλασσα δεν είναι μόνο πηγή πλούτου, είναι και το μέσον που επέτρεψε στους Ιδονείς να γίνουν γνωστοί σε όλο τον αρχαίο κόσμο για την πολυπραγμοσύνη και την επιδεξιότητά τους. Η φήμη τους κάνει τον Όμηρο να μιλά με θαυμασμό για τον ασημένιο κρατήρα που έφτιαξαν επιδέξει οι τεχνίτες από τη Σιδώνα, ενώ στην Ιλιάδα η βασίλισσα της Τρίας Εκάβη φυλάει ως ανεκτήμητο θησαυρό τα υφαντά των γυναικών της Σιδώνας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι Σιδωνίτες διακρίθηκαν στην κατασκευή αντικειμένων από γυαλί. Ο μύθος λέει πως κάποιοι ναύτες από τη Σιδώνα άναψαν φωτιά για να μαγειρέψουν στις όχθες ενός ποταμού κοντά στην πόλη. Έκπληκτοι οι ναύτες αντίκρισαν κομμάτια γυαλιού στην άμμο όταν τα σκεύη κρύωσαν. Τι είχε συμβεί? Τα σκεύη τους που τα φύλαγαν στο αμπάρι έτυχε να κουμπάνε σε κομμάτια νήτρου που ήταν συνηθισμένο εμπόρευμα της εποχής. Όταν άρχισαν να μαγειρεύουν, το νήτρο ενώθηκε με την άμμο σε υψηλή θερμοκρασία, σχηματίζοντας μια υγρή διάφανη ύλη που όταν στέγνωσε έγινε γυαλί. Μύρο, αρώματα από την Αραβία, πατσουλί από τη Βόρεια Μαλαισία, ελεφαντόδοντο από την Ινδία, μαργαριτάρια από τον Περσικό κόλπο έφταναν σε αυτές τις ακτές από τους δρόμους νότια του Εφράτη. Μαζί με τον ντόπιο κρασί, την πορφύρα, τους παπύρους και τα γυάλινα σκεύη θα διακινηθούν με τα πλοία των εμπορικών στόλων που κυριαρχούν στη Μεσόγειο σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Πορφύρα και τα πορφυρομέταξα που φορέθηκαν επί αιώνες από τους ισχυρούς της γης αποτέλεσαν το σήμα κατά τεθέν της Φινίκης. Η αξία τους 10-20 φορές μεγαλύτερη από την αξία του χρυσού. Σύμφωνα με την παράδοση, η κόρη του βασιλιά της Τύρου έκανε βόλτα στην παραλία της Τύρου με το σκύλο της. Το ζώο έσπασε ένα κοχύλι για να το φάει και τότε η μουσούδα του βάφτηκε πορφυρένια. Ce que vous voyez entre mes mains, c'est ce qu'on appelle le Murex brandaris. C'est le coquillage duquel les Phéniciens extrayaient la pulpe intérieure, la chair intérieure, qui sécrétait une couleur, un suc, une teinte de couleur rouge. Et cette couleur, on la faisait macérer, ce suc, dans de grandes cuves. On mettait de l'eau de sel et on faisait bouillir tout ça. Et petit à petit, on extrayait le suc qui avait, pur, sans la chair. Et dans ce suc, on plongeait les étoffes et les tissus qui commençaient à prendre une couleur rouge carmin, rouge violacé. Les propriétés de cette pourpre qui est devenue une des denrées les plus chères au monde, c'est que au soleil, au lieu que la teinture ne soit délavée, elle prenait beaucoup plus de couleurs et devenait plus sombre. C'est ça ce qui a fait donc la renommée de cette pourpre qui est devenue une puissance économique sur 2000 ans. Αργότερα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τύλιγαν τους νεογέννητους διαδόχους τους σε σεντόνια από πορφύρα. Εξού και η ονομασία πορφυρογέννητος. Πορφυρογέννητος ονομαζόταν μόνο ο αυτοκράτορας που γεννιόταν στην πορφύρα, τετράγωνο οικοδόμημα με πυραμιδοειδή στέγη
που έβλεπε προς το λιμάνι του Βουκολέοντα. Με την οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει και η πνευματική άνθηση. Από την εποχή των Σελευκηδών ως τα χρόνια του Βυζαντίου, τα ελληνικά είναι η γλώσσα της διανόησης. Et les Romains sont arrivés ici. Ils ont en 64 avant Jésus-Christ, ils ont bousculé un peu la présence grecque, tout en sachant que la langue grecque était restée la langue populaire. Le peuple parlait grec à côté de l'araméen et du phénicien. Et on a toujours continué à parler grec même après que les Romains se soient que la civilisation romaine soit terminée et qu'on a recommencé la civilisation byzantine. Οι Ρωμαίοι έχτισαν παντού ναούς, βασιλικές, αγορές, στα ίδια μέρη που οι Έλληνες πριν από αυτούς είχαν λατρέψει τους θεούς τους. Οικειοποιήθηκαν τα ιερά σημεία που είχε επιλέξει ο προκάτοχός τους. Συχνά τα απομεινάρια αυτής της περίοδου καλύπτουν άλλα προγενέστερων εποχών. Αλλά η εθνική ειδωλολατρική Ρώμη έμελε να μεταμορφωθεί σε χριστιανικό Βυζάντιο. Ce qui est essentiel, c'est que dans les temps byzantin, l'art de la mosaïque était très symbolique. Pourquoi était très symbolique? Parce qu'il était lié à la religion chrétienne. On sait très bien que pendant les trois premiers siècles, les chrétiens étaient bien torturés. Donc les gens étaient obligés de se communiquer par l'intermédiaire des symboles. Et après la légalisation de la religion, même les 300 ans d'une tradition n'étaient pas tellement raillés. Et toujours l'art de la mosaïque vient de nous dire quelque chose par l'intermédiaire des symboles. Cette belle pièce de mosaïque qui porte l'inscription Ctisis va dire la création en général. Donc c'est l'art byzantin par excellence à cause de la croix grecque à branches égales. Et ce qui est évident ici, c'est que le personnage central représenté ici, c'est un peu abstrait, ce qui nous montre que cet art appartient à l'art byzantin par l'intermédiaire des traits iconographiques très visibles par l'auréole qui se trouve autour de la tête et aussi par les yeux tellement ouverts, ce qui nous donne rappel à l'art de l'icône chez les Byzantins. C'est ce que je vais dire maintenant. En ce qui concerne le symbolisme, je vais signaler la présence d'un cage. Toujours le cage à porte ouverte et les oiseaux se trouvent en dehors où il est totalement vide. Que ça veut dire, voilà, ce symbole? Ça veut dire la liberté de l'esprit humain dans le christianisme. Και ο Χριστός, εκείθεν Αναστάς, απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Η δε γηνή είναι ελληνής, σιροφήνισε το γέννη, και η ρώτα αυτών είναι το δαιμόνιον εκβάλλει εκ της θυγατρός αυτής. Από τη Σιδώνα ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Ρώμη. Ο
Ο Ευσέβιος της Κεσαρίας υποστηρίζει ότι η Κανά της Ιδώνας ήταν η πόλη όπου έγινε το θαύμα του γάμου της Κανά. Ένα βράδυ περνούσε το καράβι του αυτοκράτορα Θεοδόσιου όταν ξέσπασε φοβερή καταιγίδα. Το πλοίο ήταν έτοιμο να σπάσει και ο Θεοδόσιος προσευχήθηκε στην Παναγία να τον σώσει. Η Παναγία φάνηκε μέσα σε ένα φως και αμέσως ηρέμησε η θάλασσα. Για να την ευχαριστήσει ο Θεοδόσιος έκτισε αυτό το εκκλησάκι και το ονόμασε Παναγιά η Φωτεινή. Το 5ο αιώνα μετά Χριστόν, καμία πόλη της Ανατολής δεν είναι πιο δραστήρια εμπορικά από την Τύρο. Ο υπόδρομος είναι στις δόξες του, το κοινό παθιάζεται, αλλά οι φατρίες δεν είναι απαραίτητα εθνοφιλετικές. Η ελίτ που μετείχε της ελληνικής παιδείας και οι μεγάλοι γεωκτήμονες υποστήριζαν τους Βένετους, ενώ οι φτωχοί γεωκτήμονες και οι μονοφυσίτες που μιλούσαν συριακά ήταν οπαδοί των Πρασίνων. Οι είσοδοι του υποδρόμου είχαν χωριστεί ανάλογα με την κοινωνική θέση. Οι Βένετοι συγκεντρώνονταν στο ανατολικό τμήμα του υποδρόμου και πράσινη στο δυτικό. Στην ανατολική είσοδο του υποδρόμου υπάρχει ψηφιδωτή επιγραφή με ευχή για νίκη των Τυρίων και των Βενέτων. Η σημερινή ένταση στην περιοχή μοιάζει να έχει τις ρίζες της στη μεταβατική περίοδο της βασιλείας του Ηράκλειου, το πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Τότε εμφανίζεται η κοινότητα των Μαρονιτών, που διακρίνεται από τους άλλους χριστιανούς λόγω του μονοθελητισμού της. Την ίδια εποχή εμφανίζονται και οι μουσουλμάνοι. Το 636, μετά την ήττα των Βυζαντινών στη μάχη του Γαρμούκ, οι Άραβες καταλαμβάνουν την περιοχή. Ακολουθεί η παρακμή του εμπορίου κατά τον 8ο αιώνα. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν επί αιώνες θα μπουν στην υπηρεσία των Ομεϊαδών. Η πολύπαθη Τύρος όμως θα γνωρίσει κι άλλες πολιορκίες από τους Σταυροφόρους και το Σαλαντίν και θα παραχωρήσει την κυριαρχία της Μεσογείου στην Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια στη Βενετία. Οι Σταυροφόροι ενώθηκαν με το Βυζαντινό στρατό και κατέλαβαν πρώτα την Αντιόχεια, μετά προχώρησαν στη Συριακή και Λιβανική ακτή και κατευθύνθηκαν προς την Ιερουσαλήμ. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δημιούργησαν 4 επαρχίες. Ο Βόρειος Λίβανος τέθηκε υπό την αρμοστία της Τρίπολης, ενώ ο Νότιος Λίβανος κάτω από το βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Το 1100 μετά Χριστόν, ο Ρεϊμόν Σενζίλ καταλαμβάνει το λόφο της Τρίπολης και αποφασίζει να κτίσει κάστρο. Οι Σταυροφόροι κατάφεραν να διοικήσουν την πόλη για 180 χρόνια, κατά τα οποία ήκμασε οικονομικά, ιδιαίτερα από το εμπόριο του μεταξιού και του γυαλιού. Το 1289, ο Σουλτάνος των Μαμελούκων Καλούν καταλαμβάνει την Τρίπολη λαιλατώντας το μεγαλύτερο μέρος και σφαγιάζοντας τους περισσότερους κατοίκους της και ιδρύει την καινούργια πόλη γύρω από το κάστρο. Η
Οι τελευταίοι σταυροφόροι εγκαταλείπουν αυτά τα παράλια στα τέλη του 13ου αιώνα. Ήδη κυρίαρχοι είναι οι Μαμελούκοι που έχουν ανατρέψει τους Αγιουβίδες, οι οποίοι μετατρέπουν την Τρίπολη σε κέντρο του Ισλαμισμού. Οι ίδιοι ιδρύουν σπουδαία ιεροσπουδαστήρια του Κορανίου, τα λεγόμενα Μαντρασάτ. Μερικά από αυτά λειτουργούν ως σήμερα. Τον 17ο αιώνα, η Σιδώνα ξαναβρίσκει λίγη από την παλιά της έγλη χάρη στις επεμβάσεις του ημιανεξάρτητου Δρούζου Εμμύρη Φακχρεντίν, ο οποίος μεταξύ άλλων έκτισε και το Σούκ, που σημαίνει σκεπαστή αγορά. Ύστερα από 4.000 χρόνια κατακτήσεων από τους Αμορίτες και τους Χιτίτες ως την απικιοκρατία των Αγγλογάλων στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Λίβανος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος το 1946. Η γοητεία του Λιβάνου πηγάζει από τις έντονες αντιθέσεις. Η μισή κάτοικοι είναι χριστιανοί και άλλη μισή μουσουλμάνοι. Οι Μαρονίτες είναι σήμερα η μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα. Υπάγονται στον Πάπα της Ρώμης, αλλά δεν θέλουν να λέγονται καθολικοί. Ο πατριάρχης τους είναι καρδινάλιος και θεωρείται ο εθνάρχης του Λιβάνου. Αλλά είναι ανατολική εκκλησία, παλιά εκκλησία. Χριστιανοί και φύγανε από την Συρία και ακολούθησαν ένα αρχηγό τότε πνευματικό δικό τους, ο οποίος έλεγε το Μαρόν και από εκεί ήρθε το όνομα Μαρονίτες. Λοιπόν, υπάρχουν οι Συριάν Ορθοδόξ, υπάρχουν Συριάν Κατολίκ, υπάρχουν Αρμενέοι Ορθοδόξοι, υπάρχουν Αρμενέοι Κατολίκοι.
Και οι μουσουλμάνοι έχουν δικές τους θρησκευτικές παραπιάδες. Υπάρχουν αρχικά οι Σουνίτες, έχουν το Κουράνιο γενικά, όμως όλοι οι μουσουλμάνοι. Είναι οι Αλαουίτες, είναι οι Σιείτες, οι Ντρούζοι. Έχουν ένα βιβλίο το οποίο λέγεται το βιβλίο της Σοφίας. Και από ό,τι ξέρω, αυτό το βιβλίο είναι κράμα από τρεις φιλοσοφίες. Μείγμα. Από την ελληνική φιλοσοφία και από την Ιουδαϊκή φιλοσοφία και από την Περσική φιλοσοφία. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Υπάρχουν στην ιστορία μου λίγες τώρα, δεκάδες οικογένειες οι οποίες είναι Έλληνες και δεκάδες οικογένειες είναι ελληνικής καταγωγής. Αλλά όπως είπα, και οι Ορθόδοξοι γνωριζόμεθα με το όνομα Ρουμ Ορθόδοξ, που σημαίνει Έλληνες Ορθόδοξοι. بل تكون له حياة أبدية فإنه لم يرسل الله قال الرب لتلاميذه هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. Η Βηρυτός ήταν κάποτε το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας χρυσού. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου γίνεται πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εκείνη την εποχή θεωρείται το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Όμως ο πόλεμος θα δώσει ένα τέλος στην ευδαιμονία που αντανακλά η χρήση αυτής της έκφρασης. Το άλλο να κάνει εδώ. Η ειρηνική συμβίωση πολλών χρόνων διακυβεύεται σήμερα από τη γενική αναταραχή που επικρατεί στην περιοχή.